Ας καλημερίσουμε τον κύριο Βραμόπουλο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας, κυρία Σαΐτη, κύριε Καραμαούνα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι ένα πάντα επικαιρό θέμα. Να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό, μια και έχει και την εγκύτητα την χρονική. Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι το θέμα έχει απόλυτη σχέση και με τα ζητήματα που θα συζητήσουμε μπροστά στις τοπικές εκλογές, αλλά είναι και ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, γιατί αφορά άμεσα την ίδια τη ζωή, την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες για την χθεσινή μας πρωτοβουλία. Ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν μια συνέχεια, θα λέγαμε, σε μια σειρά εκδηλώσεων, παρεμβάσεων, ερωτήσεων στη Βουλή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στα Δημοτικά Συμβούλια, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εκτός από εμένα που βοηθάει και η ειδικότητά μου, είμαι πολιτικός μηχανικός και με μια αντίστοιχη εξειδίκευση στα ζητήματα των αντισεισμικών κατασκευών, η παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων, καθηγητών, ερευνητών εκεί βοήθησε για να προσεγγίσουμε ακόμα πιο ολοκληρωμένα το ζήτημα και να αναγνωρίσουμε για ακόμα μια φορά τα μεγάλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν και το δικό μας πολεοδομικό συγκρότημα, προβλήματα που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Και βέβαια είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία είχαν αναδειχθεί όλη την προηγούμενη χρονιά, αφού ήταν τα 40 χρόνια η μαύρη επέτειος από τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, μπήκαν επιτάπητος, τα επαναφέραμε χθες μαζί με το ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδίκησης που καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η λαϊκή συσπήρωση και για αυτό το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα από την προετοιμασία μας δεν πρέπει να μας ικανοποιούν. Εγώ πολλές φορές βλέποντας και άλλες καταστάσεις μέσα στην πόλη, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης κυρίως, που μπορώ να έχω καλύτερη άποψη ως προς την κυκλοφορία, ως προς τη δυνατότητα ελεύθερων χώρων πρόσβαση σε κρίσιμα σημεία κτλ. Μας φυλάει κάποια ανώτερη δύναμη, μου φαίνεται. Ναι, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρότεινα ανεπιφύλακτα να βγάλετε και τους ίδιους τους επιστήμονες. Φαντάζομαι ότι θα έχουν βρει χρόνο και στο πρόγραμμά σας, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό, νομίζουμε, να βρίσκουν τη δημοσιότητα αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί πραγματικά μπορούμε όλοι να διαμορφώσουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι κρίσιμο ζήτημα να διαμορφώσουμε και μια συλλογική αντισεισμική συνείδηση για να μπορούμε να διεκδικήσουμε και οργανωμένα ό,τι μας αξίζει έτσι σαν πολίτες αυτής της πόλης. Κοιτάξτε, αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα, τόσο στο κέντρο όσο και σε άλλες γειτονιές και σε άλλους δήμους. Υπάρχει μια έλλειψη σε ελεύθερους χώρους, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας σε όλη την κλίμακα, ελλείψεις σε προσωπικό, σε χρηματοδότηση, σε μέσα. Υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτηρίων, προφανώς με ιεράρχηση τα σχολεία, που πραγματικά πάμε με βήματα χελώνας και ό,τι πρωτοβουλίες έχουν γίνει τέλος πάντων μέχρι σήμερα αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όλη αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη μας, αναδεικνύει την αναγκαιότητα να μπουν σε προτεραιότητα, να ιεραρχηθούν αυτά τα έργα της αντισεισμικής θωράκισης, να διεκδικηθούν πόροι, να διεκδικηθούν κονδύλια. Και μας, μία από τις δεσμεύσεις μας, με συγχωρείτε, είναι ότι θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, βέβαια όπως έχουμε κάνει και όλο το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, και να πάμε, κύριε Βραμόπουλε, τώρα στο άλλο θέμα για το οποίο είστε σήμερα καλεσμένος. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, βέβαια, γιατί ναι, δεν μπορεί να το ξεχωρίσει κανείς αυτό από τις αρμοδιότητες και μεταξύ άλλων. Έτσι ακριβώς, και είναι πάρα πολύ κρίμα που δυστυχώς, παρόλη την ευγενή πρόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει συζήτηση επί της ουσίας πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Είναι στο χέρι όλων όσων αγωνιούν για το πού πάνε τα πράγματα, αλλά και για όλες αυτές τις μεγάλες ελλείψεις και κρίσιμες υποδομές, να το βάλουμε στη συζήτηση. Εμάς θα είναι θέμα πρώτης γραμμής στη λεγόμενη. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσαμε, λοιπόν. Θα επιδιώξουμε, ναι. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτετε σε πρώτο πλάνο, στην πρώτη γραμμή, σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες εκλογές? Βεβαίως. Το πρώτο και το καθοριστικό ζήτημα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, έτσι όπως είναι η ανεργία, η μισθή, η φτώχεια, όλο αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται γύρω από το λαό μας και γύρω από την
νεολαία. Από ποιες θέσεις και αν εκλεγούμε, εμείς θα συμβάλλουμε στο να ενισχυθεί η διεκδίκηση πραγματικά για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι τα βασικά έτσι κι αλλιώς, που καθορίζουν και τη λεγόμενη καθημερινότητα, τη ζωή μας. Έτσι, θέτουν τις βασικές παραμέτρους. Όμως, πολύ σημαντικά ζητήματα είναι και μια σειρά ελλείψεις σε απαραίτητες υποδομές. Αυτές θα έχουμε σε πρώτο πλάνο, που βρίσκουμε και εδώ στην περιφέρειά μας. Ακόμα και αν δεν εκφράστηκαν με την ίδια σφοδρότητα, ας το πούμε, με τον τρόπο που εκφράστηκαν στην περιφέρεια Αττικής. Και είχαμε εκεί αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Δεν σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν ελλείψεις, για παράδειγμα στο ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας ή της αντιπυρικής προστασίας και θωράκισης, αλλά δεν εκδηλώθηκαν φαινόμενα με τόσο οξυμένο τρόπο. Προφανώς κανένας δεν θέλει να τα ζήσουμε, ούτε εδώ ούτε σε κανένα άλλο σημείο της χώρας, αυτές τις τραγωδίες, όμως για να μην τα ζήσουμε πρέπει να πάρουμε μέτρα. Για παράδειγμα, στους προϋπολογισμούς της περιφέρειας, στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, η αντιπλημμυρική προστασία βρίσκεται χαμηλά. Βρίσκεται ενταγμένη σε έναν άξονα του περιφερειακού προγράμματος, το οποίο έχει μια πολύ μικρή χρηματοδότηση που δεν φτάνει να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες. Αντίστοιχα, το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης λείπει τελείως από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και βέβαια με την αιτιολογία ότι τα κτίρια που έχει η περιφέρεια στην αρμοδιότητά της δεν έχει μάλλον τόσα πολλά δημόσια κτίρια κτλ. Που δεν ισχύει κατά τη γνώμη μας, όχι ότι σε σχέση με το τι έχει στην αρμοδιότητά της, αλλά με την έννοια ότι διαχειρίζεται ένα πακέτο περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την περιοχή μας και θα έπρεπε και εκεί να κατευθυνθούν χρήματα και προς τους αρμόδιους φορείς. Είναι άρα όλα αυτά τα ζητήματα της λεγόμενης προστασίας της ζωής, της πολιτικής προστασίας. Ένα το κρατούμενο, ένα βασικό ζήτημα που αναδεικνύουμε. Ένα δεύτερο, να προχωρήσουν άμεσα απαραίτητα έργα υποδομής, όπως είναι το μετρό και οι επεκτάσεις του. Εμείς βάζουμε ζήτημα για το χρονοδιάγραμμα, το συγκεκριμένο μέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες επεκτάσεις και προς τα δυτικά της πόλης, αλλά και μια επέκταση η οποία θα ακουστεί ίσως προεκλογικά, αλλά σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε είναι όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά μιλάμε για το πιο βαθύ μέλλον και μιλάμε για μια επέκταση απαραίτητη και αυτή προς την Τούμπα και όλη εκείνη την περιοχή. Είναι οι παρεμβάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο, οι οποίες καθυστερούν και σε πολλά σημεία είναι παγίδες θανάτου. Ακόμα και η ολοκλήρωση, θα λέγαμε, των κόμβων στη δυτική είσοδο του περιφερειακού, αλλά και απαραίτητα έργα στην ανατολική πλευρά του, τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Φυσικά είναι η άμεση βελτίωση της κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες. Έχει λόγο η τοπική διοίκηση. Έχουμε φωνή, βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση, αυτή η τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και πρέπει να διεκδικήσουμε την άμεση βελτίωση. Και φυσικά, για να έτσι, κλείσω κάπου εδώ, να κάνουμε και συζήτηση, ή έτσι κι αλλιώς στενά είναι κάπως στα χρονικά περιθώρια πάντα, χρειάζεται να μπει κάτω και να υλοποιηθεί και ένα πρόγραμμα πραγματικής αναβάθμισης της σχολικής στέγης. Είναι διαπιστωμένες τεράστιες ελλείψεις στην περιφέρεια. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει ανάσα προφανώς στα ιεραρχείς της περιοχής όπου εντοπίζονται αυτά τα προβλήματα, όπως είναι καταρχήν η Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και βέβαια χωρίς συμπράξεις δημόσιου δυτικού τομέα, όπως προτείνουν άλλες παρατάξεις, όπως η παράταξη του κ. Τζιζικώστα, που αποδεδειγμένα επιβαρύνει πολλαπλάσια τις τσέπες τις δικές μας συνολικά των εργαζόμενων και δίνει τη διαχείριση των μονάδων σε ιδιώτες. Και είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα που ελπίζω και να έχουμε και χρόνο κάποια στιγμή να συζητήσουμε ακόμα πιο ολοκληρωμένα για τους ελεύθερους χώρους και τους σχεδιασμούς που υπάρχουν για το παραλιακό μέτωπο, για το πράσινο, δηλαδή όλα τα ζητήματα τα οποία καθορίζουν, θα λέγαμε, το επίπεδο ζωής των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας στην περιοχή μας. Είναι σε πρώτο πλάνο. Κύριε Βραμόπουλε, πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρατε είναι θέματα πρώτης γραμμής, άμεσης προτεραιότητας, όχι ιδιαίτερα ακριβά να το πω έτσι, ενώ υπάρχουν κονδύλια. Για ποιο λόγο δεν γίνονται άραγε? Είναι θέμα προτεραιότητας, είναι θέμα κακής εκτίμησης? Κοιτάξτε, εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει γενικευμένοι, ας το πούμε, ότι δεν είναι ικανοί αυτοί που τα διαχειρίζονται ή ότι υπάρχει κακοδιαχείριση. Φυσικά έχουμε δει και στο παρελθόν φαινόμενα έτσι άλλου τύπου, προφανώς καταδικαστέα, που τα έχει καταδικάσει και ο ίδιος ο λαός μας, ενώ με
κακοδιαχείριση, υπεξαίρεση κονδυλίων κτλ. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα της ιεράρχησης και των προτεραιοτήτων. Τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι διοικήσεις σε τοπικό επίπεδο, τόσο στην περιφέρεια, όσο και στους δήμους, στο βαθμό που υπηρετούν ένα συγκεκριμένο δρόμο ανάπτυξης, που κατά τη γνώμη μας υπηρετεί κατά βάση την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δεν μπορούν να έχουν μια ολοκληρωμένη, ας το πούμε έτσι, στρατηγική, πολιτική αντιμετώπισης των μεγάλων λαϊκών αναγκών. Υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν κονδύλια. Όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξειδίκευση αυτού του προγράμματος, το οποίο γίνεται και σε περιφερειακό επίπεδο, δεν γίνεται πάνω σε μια λευκή κόλλα χαρτί. Υπάρχουν εκεί πέρα άξονες, οι οποίοι καθορίζουν συγκεκριμένα ότι η πλειοψηφία των κονδυλίων θα κατευθυνθεί για άμεση και έμεση επιδότηση επιχειρηματικών ομίλων για προγράμματα ληξιπρόθεσμης κατάρτισης και εργασίας ανέργων, για μεγάλα τουριστικά project. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε και το βλέπουμε όχι μόνο στην περιφέρειά μας, αλλά και στην περιφέρεια Αττικής και αλλού. Δεν είναι δηλαδή μόνο εκεί. Άρα είναι ζήτημα ιεράρχησης και προτεραιοτήτων και είναι ζήτημα λοιπόν να αμφισβητηθούν από το λαό μας αυτές οι προτεραιότητες, αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, να μπουν στο προσκήνιο οι μεγάλες ανάγκες μας και αυτό το σκοπό θα επιδιώξουμε να υπηρετήσουμε κι εμείς με όποια δύναμη μας δώσει και ο λαός και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Κύριε Αβραμόπουλε, πάντως αξιολογείτε εσείς ως θετικό το γεγονός ότι τομείς και ζητήματα για τα οποία οι αποφάσεις λαμβάνονταν κεντρικά, σε κεντρικό επίπεδο, μέχρι πρότινος πλέον περνούν στην αρμοδιότητα των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να πω δύο πράγματα συγκεκριμένα. Προφανώς, όταν ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος μας ακούει, ακούει περί αποκέντρωσης και ότι μπορούν οι υπηρεσίες, το κράτος να έρθει πιο κοντά στον πολίτη, να διαγνώσει τις ανάγκες του καλύτερα, μεσότερα, θεωρεί ότι είναι κάτι έτσι θετικό. Προφανώς, πρέπει να υπάρχει εικόνα στις υπηρεσίες, στα υπουργεία, στους κρατικούς μηχανισμούς για τις ανάγκες και την κατάσταση. Και πιο ειδικά, να το πούμε έτσι, και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο γειτονιάς και σε επίπεδο εργασιακών χώρων. Όμως δεν συζητάμε γι' αυτό. Η λογική της αποκέντρωσης, όπως εξυπηρετήθηκε από όλο το πλαίσιο των αλλαγών, από τις μεταρρυθμίσεις, από τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, στην ουσία περιγράφει μια μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση, χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά χώρων. Με αποτέλεσμα, υπηρεσίες, όπως είναι ο τομέας της Σπρόνοιας, που θα έπρεπε να είναι καλά χρηματοδοτούμενες, να ελέγχονται κεντρικά, να παρέχονται ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Εκεί πέρα να έχουμε πολύ μεγάλες διαβαθμίσεις, ανάλογα στο πώς παρέχεται αυτό το δικαίωμα από δήμο σε δήμο, από περιοχή σε περιοχή, και μια σειρά άλλες υπηρεσίες να χρυσοπληρώνονται πραγματικά από τα λαϊκά στρώματα. Εγώ λέω, ας αναρωτηθούμε, βελτιώθηκε η κατάσταση με τους παιδικούς σταθμούς με το πέρασμα αυτής της αρμοδιότητας στους Δήμους? Δυστυχώς όχι. Και κάθε χρόνο και χειρότερα, και εντοπίζονται και πολύ μεγάλες ελλείψεις σε καινούριους παιδικούς σταθμούς και φυσικά οι γονείς τρέχουν να ψάξουν όσοι καταφέρουν να πάρουν ένα βάουτσερ να μπορέσει το παιδάκι τους να πάει εκεί. Άρα λοιπόν καλά είναι τα μεγάλα λόγια, οι εκθέσεις ιδεών, αλλά όταν στην πράξη έχει χρεοκοπήσει ένα μοντέλο και έχει επιβαρύνει τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει, και κατά τη γνώμη μας πρέπει να αλλάξει, και να συγκρουστούμε και με την υποχρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης στην πράξη και με τις προτεραιότητες και με μια λογική που λέει αναλάβετε να κάνετε πράγματα χωρίς τη διασφάλιση των αντίστοιχων πόρων και πηγαίνετε μετά στους δημότες, στους πολίτες και φορτώστε τους με επιπλέον φόρους, τέλη και όλα αυτά τα ζητήματα που εξανεμίζουν μια δεύτερη και μια τρίτη φορά το εισόδημά μας. Πάντως οι εκλογές φετινές στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν μια ιδιομορφία και είναι πιθανόν η συζήτηση να περιστραφεί ή να επικεντρωθεί, αν θέλετε, κιόλας στην πρόσφατη συμφωνία των Πρασπών, όπου ήδη έχει φανεί τουλάχιστον δύο από τους ανθυποψηφίους να το σηκώνουν το θέμα από την πλευρά της αντίδρασης, και ο κύριος Τζικώστας με δηλώσεις του, όχι βέβαια περιφερειάρχης,
ως πρόσωπο. Και με πρωτοβουλίες. Ναι. Και με πρωτοβουλίες, αλλά και ο κύριος Παπαστεργίου έχει πάρει θέση. Διαφωνείτε, φαντάζομαι, και εσείς με τη συμφωνία, αλλά από άλλη γωνία όμως. Κοιτάξτε, το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών πρέπει να είναι στην προεκλογική ατζέντα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να συζητηθούν όλα τα άλλα τα μεγάλα ζητήματα και να τα κρύψουμε κάτω από το χαλάκι, γιατί είναι και μια βολική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα όταν περιστρέφεται γύρω από την ονοματολογία, όπως κάνει ο κύριος Τζιζικώστας, όπως κάνει ο κύριος Παπαστεργίου. Εγώ θα έλεγα ότι συνολικά τα ζητήματα των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή πρέπει πραγματικά να μας απασχολούν όλους, γιατί οι εξελίξεις δεν είναι καλές κατά τη γνώμη μας. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά σύννεφα ανταγωνισμών στην περιοχή μας. Υλοποιούνται πολύ επικίνδυνοι σχεδιασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιτιθέμενων υπεριαλιστικών κέντρων όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, σχεδιασμοί που έφεραν στο προσκήνιο και τη συμφωνία των Πρεσπών. Και βέβαια μέσα εκεί έχουμε την δηλωμένη προθυμία της κυβέρνησης να υλοποιήσει αυτούς τους σχεδιασμούς, να αναλάβει έναν ρόλο σημεοφόρου στην πρόθεση αυτών των σχεδίων. Άρα είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετηθούμε και να δούμε και τα ζητήματα με μια, εγώ θα έλεγα, σφαιρικότητα. Και όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, για να δώσουμε και τη θέση μας, που είναι καθαρή, νομίζουμε είναι κρυστάλλινη. Είναι καταρχήν απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας, γιατί ενισχύει τον ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, ενισχύει αυτόν τον δολοφονικό μηχανισμό που και πρόσφατα, πριν από 20 χρόνια, αιματοκύλησε την περιοχή μας, και εννοούμε την επέμβαση στην Ιουγκοσλαβία. Και φυσικά είναι απαράδεκτη, γιατί συντηρεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα ανιστόρητα περί μακεδονικής γλώσσας, Μακεδόνου απολύτη, ακριβώς κατά τη γνώμη μας και όχι τυχαία, για να συντηρούνται αλυτρωτισμοί και εθνικισμοί και από τις δύο πλευρές. Και δεν νομίζουμε πραγματικά ότι είναι αυτός ο δρόμος για να υπάρξει μια προσέγγιση, να υπάρξουν σχέσεις ισότιμης συνεργασίας, φιλίας, αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς των Βαλκανίων. Για να το πω έτσι και κωδικοποιημένα, Βαλκάνια, Μακεδονία, της ειρήνης, της συνεργασίας, της ασφάλειας, με ΝΑΤΟ, Αμερικάνους και επιχειρηματικούς ομίλους να μάχονται για πεδία κερδοφορίας, κατά τη γνώμη μας δεν γίνεται. Και να συμπληρώσω και κάτι, γιατί προφανώς, εντάξει, βρήκαν πολλοί την ευκαιρία με τον τόρο που δημιουργήθηκε να βγουν και να ψαρέψουν στα θολά νερά του εθνικισμού. Γνωρίζετε εμείς ότι το αντιπαλεύουμε σταθερά και χρόνια αυτό το ζήτημα και καταγγείλαμε τη στάση του κυρίου Τζιζικώστα να προσπαθήσει να ψαρέψει σε αυτά τα θολά νερά, να στηρίξει συλλαλητήρια που πραγματικά εκεί πέρα είχαμε την παρουσία και την παρουσία, δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο, καθαρά όμως φασιστικών, ναζιστικών ομάδων. Τη στιγμή που ο ίδιος ο κύριος Τζιζικώστας δεν διαφωνεί στην ουσία της συμφωνίας. Να πω και αυτό και να κλείσω. Σε παρέμβαση που είχαμε κάνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα θέταμε αυτά τα ζητήματα για να αναδείξουμε πραγματικά ότι συμφωνεί επί της ουσίας, και αναφέραμε ότι είχε συναντηθεί αρκετές φορές με τον κύριο Πάιατ, είπαμε στον κύριο Τζιζικώστα, ο ίδιος λέει όχι μόνο αρκετές, πάνω από 10 λέει. Και φυσικά τις προάλλες, πριν από λίγες μέρες που ήρθε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας στην χώρα μας, ξανασυναντήθηκε πάλι, όπως συναντήθηκε και με τον διαθέσιμο κύριο Μπουτάρη. Μάλιστα. Κύριε Βερμόπουλο, είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Κλείνοντας τώρα, θα ήθελα, μια και σας άκουσα, να έχετε μια τάση να κωδικοποιείτε τα πράγματα, ίσως και λόγω ειδικότητας μάλλον. Καλό είναι αυτό για το ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολύ καλό για το ραδιόφωνο. Θα ζητήσω λοιπόν άλλη μια κωδικοποίηση. Το βασικό κριτήριο που πρέπει να οδηγήσει τον ψηφοφόρο στην επιλογή εν ώψη αυτής της εκλογής, ποιο είναι κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, κωδικοποιώντας τα παραπάνω, γιατί φυσικά όλα όσα συζητήσαμε πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου. Ένα είναι ποια στάση κρατάει απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, στο συνολικό πλαίσιο της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως λέμε εμείς, με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν και με όλο αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο όλων αυτών των χρόνων. Τι στάση κρατάει μπροστά στις ελλείψεις σε έργα και υποδομές στην περιοχή μας που καθορίζουν το επίπεδο ζωής μας και το επίπεδο ασφάλειας, έτσι όπως τα συζητήσαμε και προηγούμενα, και φυσικά τη στάση που κρατάει ο κάθε συνδυασμός και υποψήφιος απέναντι στις εξελίξεις στην περιοχή μας, που είναι επικίνδυνες, αν πραγματικά στηρίζει μια πολιτική που μπορεί να εξυπηρετήσει στην πράξη
την ειρήνη και την ασφάλεια, τη συνεργασία των λαών στην περιοχή και εννοείται αν προτείνει ποιον δρόμο ανάπτυξης στηρίζει με έναν τρόπο, αν αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι αυτός ο οποίος έχει ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει φέρει εδώ σε αυτή την κατάσταση και ταυτόχρονα κατά τη γνώμη μας κυοφορεί και μια νέα κρίση, ή αν πραγματικά βάζει μπροστά μια άλλη ελπιδοφόρα προοπτική που πραγματικά εκεί και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία θα μπορούσε και η παραγωγή να απογειωθεί και η ανεργία να εκμεδενιστεί και να αξιοποιηθούν οι μεγάλες παραγωγικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Κύριε Βρωμόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.